Μπορεί κάποιος να πει γιατί είμαστε εδώ πέρα, τη στιγμή που όλη η Ελλάδα καίγεται από άκρη σε άκρη. Είμαστε εδώ πέρα γιατί ήθελαμε να τιμήσουμε όσο ναυτικός όμιλος Χανίων και όλοι εδώ συγχωρούν να τιμήσουν την Άννη Τουντουνάκη, η οποία πριν από κάποιους μήνες πήρε το Πανευρωπαϊκό στην Πεταλούδα, στην Βουδαπέστη, έλαβε μέρος στην Ολυμπιάδα, διακρίθηκε η Άννα των Χανίων, η Άννα της Ελλάδας, όπως αποκαλείται πλέον, και είναι μεγάλη τιμή για την πόλη μας, για την Κρήτη μας, για την Ελλάδα μας, το γεγονός ότι αυτό το παιδί ανήκει στον ναυτικό όμιλο Χανίων, στον όμιλο της καρδιάς μας, τον όμιλο των Χανίων. Νιώθω πάρα πολύ περήφανος ως πρόεδρος του ναυτικού όμιλου Χανίων σήμερα. Είναι η πρώτη μέρα που αναλαμβάνω αυτό το πόστο με μεγάλη ευθύνη και που θα υποδεχτώ την Άννα μας, την Άννα Τουντουνάκη. Ποιες είναι τώρα οι προκλήσεις που έχετε μπροστά σας για το ναυτικό όμιλο? Ποιος είναι ο πρώτος στόχος, τέλος πάντων, που έχετε? Ο πρώτος στόχος είναι να έχουμε την υγεία μας και ανοιχτές πισίνες. Να μπορούν τα παιδιά μας να αθλούνται, να προχωρούν, να κάνουν διακρίσεις, να έχουν ψηλά την Άννα Τουντουνάκη, τον Παπαστάμου, όλα αυτά τα παιδιά τα οποία κρίθηκαν τα τελευταία χρόνια, τους τελευταίους μήνες στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, στην Ολυμπιάδα. Όλα τα παιδιά που από όλα τα αιτήματα, την κολύμβηση, τα πάντα, πόλο. Είναι μεγάλη τιμή για τη Χανιά μας ότι η αδική ομάδα πόλο Ελλάδος έχει δύο Χανιατόπουλα. Έχει το Σκουμπάκι και έχει και τον Γαλανίδη. Είναι πολύ μεγάλη τιμή για την Αθηνική Μηχανία, νομίζω, και όλα αυτά δηλώνουν ότι υπάρχει μέλλον στην Αθηνική Μηχανία και η δουλειά μας εμάς είναι να προσπαθήσουμε να μείνουμε εκεί που είμαστε και να γίνεται και πιο ψηλά.